σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα 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 σημαίνει ορθοδοξία. Χριστός αληθινός Θεός. Χριστός. Χριστός αληθινός Θεός. Χριστός. Χριστός αληθινός Θεός. Χριστός. Χριστός αληθινός Θεός. Όλοι μαζί. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετραλτική. Αυτά τα κόκαλα βγαμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη. Κάνετε λίγο ησυχία τώρα, αν έχετε καλοσύνη, γιατί δεν ακούγεται καλά. Η Ντουντούκα, να σας πω δύο λόγια, έτσι όχι φυσικά για μας και για όλους εσάς, που με τη βοήθεια του Θεού βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια της πίστεως και της πατρίδος μας, αλλά να ακούνε και οι τυχόν παρευρισκόμενοι, αλλά και όλοι εκείνοι, να τα πω αδέρφια μας, να τα πω αδέρφια μας, γιατί δεν μπορώ να... προς το παρόν να πω κάτι διαφορετικό, έτσι για όλους αυτούς τους αστυνομικούς και τις ειδικές δυνάμεις, αλλά και τους διαφόρους περαστικούς που βρίσκονται και περνάνε από εδώ. Γιατί λέγονται και ακούγονται πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες σχετικά με αυτό το πολύ βλάσιμο και χυδαίο έργο Corpus Christi. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, όπως βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή μας, έτσι μέσα σε αυτή την μεγάλη σύγχυση και παραπληροφόρηση την οποία κάνουν όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Και όταν λέμε σκοτεινές δυνάμεις, φυσικά και δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, έτσι, αλλά είναι συγκεκριμένες οι σκοτεινές δυνάμεις. Είναι η μασονία, είναι ο σιωνισμός, είναι ο οικουμενισμός, είναι η Ιλουμινάτη, είναι πάρα πολλά, έτσι, και βεβαίως όλοι αυτοί οι σύγχρονοι βολοκουλτουριάριδες και ψευτοδιανοούμενοι και ψευτοαριστεροί, έτσι, οι οποίοι εν ονόματι δήθεν της ελευθερίας και της δημοκρατίας και της τέχνης, έτσι, ξεπερνάνε τα εσκαμμένα και κάνουν πράγματα τα οποία, επειδή βρίζουν
τους ορθόδοξους Έλληνες χριστιανούς δεν τους ενδιαφέρει και αυτό είναι τέχνη και είναι ελευθερία λόγου. Όταν όμως το 1985 παραδείγματος χάρη πήγε να ανέβει μία ταινία, η Ελένη, έτσι, του Νίκου Γκατζογιάννη, του γιού δηλαδή της Ελένης Γκατζογιάννη, που τότε μεταξύ των ετών 45-49 είχαν γίνει φοβερή σκοτωμή και φοβερά πράγματα από τους κομμουνιστές και από αυτούς τους υποτίθεται που ήθελαν να ελευθερώσουν την Ελλάδα, έτσι, όταν συμμορίτες και πολλά άλλα, όταν πήγε λοιπόν να ανέβει αυτή η ταινία το 85, η γάδα του Μελιγαλά, πρώτη αυτή, παρακαλώ, πρώτη αυτή, έτσι, μπήκαν μπροστά και δεν άφησαν να παιχτεί αυτή η ταινία Ελένη, που μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, έτσι, ή στη σελίδα τη δική μας του Αγίου Κοσμά, μπορείτε να τη δείτε μέσα, την έχουμε ανεβάσει. Δεν άφησαν λοιπόν να παίξει αυτή η ταινία πουθενά, πεζόταν σε όλο τον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί μέσα η ταινία δείτε την αξίζει. Δείτε την αξίζει. Έτσι είναι η ιστορία μιας οικογένειας και μιας γυναίκας της Ελένης, η οποία της πήραν τα παιδιά της και όλα τα παιδιά εκεί από ένα χωριό, Τολιά, έτσι λεγόταν το χωριό αυτό, και πέρασαν φοβερά δεινά και σκοτωμούς και θανάτους και τελικά την σκότωσαν επειδή άφησε τα παιδιά της να φύγουν και δεν τα έστειλε γενίτσαρους στην Αλβανία και στις κομμουνιστικές χώρες για να γίνουν στρατιώτες των τότε υποτιθεμένων Ελλήνων. Αυτή λοιπόν δεν ήταν η ελευθερία. Εκεί δεν υπήρχε ελευθερία της τέχνης και του λόγου. Δεν έπρεπε πουθενή αυτή η ταινία να παιχτεί στην Ελλάδα το 1985 και τη σταμάτησαν. Αυτό σύμφωνα με τον κύριο Πίστη, σύμφωνα με τον κύριο Τσατσόπουλο, σύμφωνα προδότες με την κυρία Βάσο κλπ. Παπαδοπούλου, τη Ρεπούση και όλους αυτούς τους ολοκορτουριάριδες, είναι ελευθερία τέχνη. Και ερωτούμε, έτσι καλοπροαίρετα, βλέπετε δεν κάνουμε ούτε φασαρίες, αγαπητοί κύριοι και σώματα ασφαλείας, ούτε έχουμε όπλα, ούτε ρόπαλα, ούτε τίποτα. Έτσι, και διαδηλώνουμε ειρηνικά όπως έχουμε χρέος και καθήκον σαν Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Ρωτάμε λοιπόν, αυτή η χώρα εδώ, αυτή η πατρίδα μας, είναι Ορθόδοξη ή δεν είναι? Είναι! Οι πρόγονοί μας, οι ήρωές μας, πολέμησαν για τον Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδας, την ελευθερία? Ναι! Το σύνταγμά μας, το οποίο υποτίθεται έχουν ορκιστεί όλοι αυτοί, και οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι αστυνομικοί και όλες οι ειδικές δυνάμεις και όλοι μας. Έτσι, ένας με τον Α και άλλος με τον Β τρόπο. Ξεκινάει στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού Τριάδος, ναι ή όχι? Ναι! Το σύνταγμά μας, το άρθρο 3 και 13 και άλλα, προστατεύει την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, ναι ή όχι? Ναι! Ο ποινικός κώδικας, έτσι, το άρθρο 198, 199 και άλλα και πολλές άλλες παράγραφοι, συγκεκριμένα άρθρα. Φυλακίζει μέχρι και 2 έτη όλους εκείνους οι οποίοι θα βλασφημίσουν τα θεία και θα υβρίσουν τον Κύριό μας και τον Τριαδικό Θεό μας, ναι ή όχι? Ναι! Μας λένε λοιπόν τώρα, γιατί το λέει αυτό? Άρα λοιπόν, εδώ σήμερα, έτσι, σε αυτό το βρώμικο και αισχρό θέατρο, το οποίο λέγεται χιτήριο, παίζεται, με συγχωρείτε, παίζεται ένα έργο. Κολαστήριο. Παίζεται ένα έργο, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, ασχέτως αν ο κύριος σκηνοθέτης, ο αλβανικής καταγωγής, παρακαλώ, καταλαβαίνω και συναισθάνομαι τη δίκαιη αγανάκτηση και οργή σας, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ, ας αφήσουμε αυτή τη στιγμή τα ου, έτσι, και τα βρισίματα και οτιδήποτε άλλο, αν και τα αξίζουν και πολύ περισσότερα, να πούμε δύο λόγια, να κατανοήσουμε όχι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, γιατί γνωρίζουμε γιατί βρισκόμαστε εδώ, αλλά όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν κάποιους ενδιασμούς ή αυτοί που θα δουν μέσα από το βίντεο το οποίο αυτή τη στιγμή ένας εν Χριστώ αδελφός μας τραβάει και θα ανέβει στο διαδίκτυο, έτσι, να ακούσουν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις ή τους έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου όλα αυτά τα παπαγαλάκια της σύγχρονης νέας τάξης πραγμάτων, ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί διαμαρτυρόμαστε, αν έχουμε δίκιο ή έχουμε άδικο, αν όπως λέει κάποιος ο Θεός να τον κάνει αρχιερέα
Ο Θεός δεν τον κάνει αρχιερέα του υψίστου. Ο Χριστός λέει δεν έχει ανάγκη τη δική μας προστασία. Όλα αυτά και άλλα πολλά, έτσι θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε σε πολύ σύντομο χρόνο στη διάρκεια της ομιλίας, στη συνέχεια της ομιλίας, για να ακούσουν και όλοι αυτοί που έχουν διαφορετικές απόψεις. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που διαμαρτυρόμαστε και είμαστε κατά, αλλά είναι και πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι αντίθετοι με εμάς και πρέπει και αυτοί οι καλοπροαίρετοι να ενημερωθούν. Ερωτώ λοιπόν, αφού είμαστε σε μία ορθόδοξη χώρα, στη συντριπτική της πλειοψηφία, έτσι, αν, παρακαλώ κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία, παιδιά. Αν και τα τελευταία χρόνια, έτσι, δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι φέρανε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες και όλα αυτά τα αποβράσματα μέσα σε μία ορθόδοξη χώρα και δημιούργησαν όλα αυτά τα πολλά και διάφορα προβλήματα εγκληματικότητος, βιασμών, ανεργίας και άλλα πολλά. Έτσι και ο Θεός Κύριος είδε τι άλλο θα γίνει στη συνέχεια. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία, ήταν μεθοδευμένα σχέδια ακριβώς για να μπορούν να διαμαρτύρονται και να λένε, πολλά και διάφορα γύρω από όλα. Παρακαλώ. Η Ελλάδα είναι προσκυνημένη προδότας. Ρωτάμε λοιπόν, παρακαλώ. Εάν λοιπόν επιτρέπετε η ελευθερία του λόγου. Αν δεν έχετε κάποιος εδώ και μην μιλάτε. Φίλε, μπορείς να κάνεις λίγο σιγά σου, παρακαλώ. Δεν έχουμε βάλει στα πόδια, αδερφέ. Δεν έχουμε βάλει στα πόδια. Ηρέμησε. Λοιπόν, κανείς, παρακαλώ, συνεχίζομαι. Κανείς από όλους εμάς, τους Ορθόδοξους Έλληνες, που στη χώρα μας γεννήθηκε η ελευθερία και η δημοκρατία και είναι το πρώτο πράγμα που διδάσκει ο Κύριος μας το Ευαγγέλιο, την ελευθερία, έτσι, του κάθε προσώπου. Κανείς λοιπόν δεν είναι αντίθετος με οτιδήποτε θέλει να κάνει ο άλλος και πιστεύει ο άλλος να το εκφράσει. Μέσα βεβαίως σε ένα πλαίσιο κόσμιο και σοβαρό. Μην κρίνεις, αδερφέ, μην κρίνεις. Ναι, μην κρίνεις. Φίλε, μην κρίνεις. Λοιπόν, πρώτοι εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Υπάρχει και η μετάνοια, αδερφέ. Το ξεχνάς, μου φαίνεται. Άμα χτυπάς τον άλλο τα αμαρτήματα που έχει κάνει, επειδή έκανε ένα λάθος ή το χτυπάς, δείχνεις τι ορθόδοξος εσύ, φίλε. Άσε φίλε, μπορεί να έκανε, φίλε. Υπάρχει μετάνοια όμως, μη λες. Άμα θες, πιάστο και πες το προσωπικά, να αποδείξεις ότι το λες για καλό πρόσκοπο. Ας το διάλογο. Υπάρχει μετάνοια. Λοιπόν, για όλους μας, όλοι αμαρτωλοί μας. Έλα να πούμε, έρθες εδώ τώρα να δω. Ορθόδοξια! Ελλάδα σημαίνει 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 ελευθερία. Ελλάδα σημαίνει ελευθερία. Ελλάδα σημαίνει ελευθερία. Ελλάδα σημαίνει ελευθερία. Αυτή λοιπόν την ελευθερία συνεχίζω, την οποία έδωσε πρώτο ο Κύριός μας και σέβεται πάντοτε τα αυτεξούσια και την ελευθερία του κάθε προσώπου σε όλο τον κόσμο, τη σεβόμαστε φυσικά και όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Πλην όμως, άλλο ελευθερία και άλλο βλασφημία και άλλο ασυδοσία και άλλο
υβρίζω τα ιερά και τα όσια ενός λαού, μιας πατρίδας, έτσι που γέννησε χιλιάδες ήρωες και μάρτυρες και αγίους. Λοιπόν, το 120ο άρθρο λοιπόν του ποινικού κώδικα και το 199 λένε για την κακόβουλο βλασφημία και ορίζουν ότι όποιος εδώ σε αυτή την χώρα, σε αυτή τη χώρα βλασφημεί τον Κύριό μας, τον Τριαδικό Θεό μας, την πίστη μας, πρέπει να φυλακίζεται μέχρι και δύο έτη. Μέχρι και δύο έτη. Και λένε λοιπόν όλοι αυτοί οι κύριοι και οι θολοκουλτουριάριδες και οι ψευτοδιανοούμενοι και οι βλάσφημοι. Εμείς λέει είμαστε ελεύθεροι να εκφράσουμε την άποψή μας και να κάνουμε τέχνη. Ναι, υβρίζοντας τον Κύριό μας, υβρίζοντας τον Θεό μας. Εάν αυτό λοιπόν όταν παρουσιάζουν τον Χριστό μας, τον Κύριό μας, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ως ομοφιλόφιλο και τους Αγίους Αποστόλους μας. Εάν αυτό ρωτάμε, εάν αυτό δεν είναι βλασφημία, τότε τι συνίσταται βλασφημία, τότε ποια είναι η βλασφημία. Πότε δηλαδή, ας μας πούν όλοι αυτοί οι κύριοι, ποια είναι η βλασφημία επιτέλους, σε τι συνίσταται η λέξη βλασφημία. Πότε δηλαδή κάποιος πολίτης της Ορθόδοξης Ελλάδος, της Ορθόδοξης χώρας, πότε βλασφημάει. Έτσι, όταν λοιπόν λέει τον Κύριό μας ομοφιλόφιλο, δεν βλασφημάει. Όταν λέει τον Κύριό μας, ξέρω εγώ, ότι ήτανε οτιδήποτε, ξέρω εγώ, με ανθρώπινες, να είχε τα ανθρώπινα πάθη, δεν βλασφημάει, δεν είναι βλασφημία αυτό το πράγμα. Έσκος! Έσκος! Πολιτικούς δεν μπορείς να φας. Ο Θεός μας Χριστός! Αλήθινος Θεός! Χριστός! 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 Αληθινός Θεός! Χριστός! Αληθινός Θεός! Τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα! Λοιπόν, βλασφημία, η λέξη βλασφημία, έτσι, συνίσταται τιμολογικά από το βλάπτο την φήμη. Βλάπτο τη φήμη. Και ρωτούμε λοιπόν, όταν κάποιος έρχεται και λέει πράγματα τα οποία ουδέποτε συνέβησαν ιστορικά, ουδέποτε υπήρχαν στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ουδέποτε έπραξε ο Κύριός μας, με αυτόν τον τρόπο βλάπτεται η φήμη του Κυρίου μας, λέει όχι. Εάν λοιπόν το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή και όλοι διαχρονικά οι διδασκαλές Εκκλησίας μας έχει και παρουσιάζει, όπως και είναι βεβαίως, έτσι τον Κύριό μας, ως τέλειο άνθρωπο, αναμάρτητο, ο οποίος ούκ και βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος, και ειδικά μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, και να λέει αυτά τα φρικτά πράγματα και εμείς να τα ανεχόμαστε και να μην μιλάμε. Μπορούμε? Όχι! Φυσικά και δεν μπορούμε. Έτσι, φυσικά και δεν μπορούμε και έχουμε χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας και την αλήθεια προς πάσα κατεύθυνση. Λέγει ένας Άγιος της πίστεώς μας, ο Άγιος Μελέτιος, ο ομολογητής, το την αλήθεια σιγάν, κίνδυνος όντος μέγας και κόλασης αιώνιος και βόθρος απολίας. Ου δίκαιον, ου θεμητών, ου πρέπον ευσεβέσιν όλος σιγάν εν θα θεού τους νόμους αθετούσιν, ή την απάντης πέβδοντες συστήσε και την πλάνη. Αυτό λέγει επιλέξει ο Άγιος Μελέτης ομολογητής. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέει κάποιος από όλους εμάς που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στον Τριαδικό Θεό, κρύπτουμε την αλήθεια και δεν ομολογούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα προς πάντας, τότε λέει αυτό το πράγμα είναι βόθρος απολίας, θάνατος για όλους εμάς και όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν την πλάνη και την αποστασία και τη βλασφημία τους. Και γι' αυτό πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, να διαμαρτυρόμαστε. Και πρώτος βεβαίως, έτσι, πρώτος έδωσε το παράδειγμα ο Κύριός μας. Προσέξτε, λένε ορισμένοι είτε σκεμμένα το είτε βάθετο, κάρτε το λίγο, το βάζουμε έτσι χάρη της αντικειμενικότητος,
έτσι και της αληθείας. Λένε λοιπόν κάποιοι αθεολόγητοι, κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι ανόητοι, ό,τι θέλετε πείτε τους, ό,τι και να τους δώσει χαρακτηρισμό θα τους αξίζει, ότι ο Χριστός μας δίδαξε αγάπη, ο Χριστός μας δίδαξε πραότητα, ο Χριστός μας δίδαξε ειρήνη. Βεβαίως, ποιος σόφρον και λογικός άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί ότι ο Χριστός μας δίδαξε αγάπη, ειρήνη και πραότητα και ήταν ο ίδιος αγάπη, ειρήνη και πραότητα? Μπορεί κανείς να το αρνηθεί? Όχι. Φυσικά και όχι. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο μας. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά, η μία όψη του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη όψη, όπως πάντοτε, έτσι την οποία αποκρύπτουν συστηματικά. Για πείτε μου όλοι εσείς κύριοι, δεν απευθύνομαι σε εσάς, έτσι, σε όλους αυτούς που λένε αυτά πράγματα. Για πείτε μου, αφού ο Χριστός μας ήταν πράος και δίδαξε την πραότητα και την ειρήνη και την αγάπη και δεχότανε να τον χαζουκίσουν και να τον σταυρώνουν και όλα αυτά τα οποία υπέστη στα Άγια Πάθη του. Ερώτηση. Και όποιος μπορεί, ας απαντήσει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα που λέει παροιμία, λαϊκή παροιμία. Γιατί λοιπόν αφού ο Χριστός μας δίδαξε αγάπη και ειρήνη και πραότητα και όλα αυτά, πήρε το μαστίγιο στο ναό του Σολομώντα και τα διέλυσε όλα εκεί, για ποιο λόγο? Αυτό είναι πραότητα? Όχι. Αυτό έχει μέσα ειρήνη? Όχι. Αυτό φαινομενικά δείχνει αγάπη μέσα? Όχι. Φαινομενικά, έτσι. Βεβαίως και κρύβεται η αγάπη μέσα σε την κίνηση του Κυρίου μας, παιδαγωγική, παιδαγωγικά, αλλά φαινομενικά όμως, για φανταστείτε, για φέρτε στο μυαλό σας το Κύριό μας έξω από τον ναό του Σολομώντα να κρατάει ένα μαστίγιο στα χέρια του και να μαστιγώνει ανθρώπους, να πετάει κάτω τα τραπέζια όλων αυτών των εμπόρων, να τα διαλύει, να τα κλωτσάει, έτσι και να διαλύεται. Αυτό δείχνει πραότητα ή δείχνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Γιατί δείχνει οργή, δείχνει ιερή αγανάκτηση. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριός μας, ο πραγματικά πράος και ταπεινός στην καρδία, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο? Γιατί, για παράδειγμα, σε ποιους? Σε όλους εμάς, σε όλους τους διαχρονικά, έτσι, επί της γης μαθητές του που θα πιστέψουν σε αυτό. Και λένε οι Άγιοι μας, πηγαίνετε όσοι έχετε πρόσβαση σε κείμενα Αγίων, στο συγκεκριμένο αυτό χωρίο του Ευαγγελίου, να δείτε πώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Μάξιμος ο Λογητής, ο Άγιος Κύριος και άλλοι Άγιοι, το συγκεκριμένο αυτό χωρίο. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας κλπ. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι? Γιατί έπραξε αυτό το πράγμα ο Χριστός? Γιατί? Διότι εκεί δεν είχε να κάνει πλέον με το πρόσωπο το δικό του, του Ιησού. Είχε να κάνει με το πρόσωπο του Πατρός του, του Θεού. Επροσβάλλετο και εφύγετο ο Τριαδικός Θεός. Έτσι ήτανε αδύνατο, αδιανόητο σε ένα ναό του Θεού να γίνονται αυτά τα έσχη που γινόταν τότε με τους εμπόρους. Και αυτό λοιπόν δεν το ανέφθηκε ο Κύριός μας, γι' αυτό και πήρε το μαστίγιο. Και το συμπέρασμα των Αγίων ποιο είναι? Και θα τα δείτε και όλα αυτά γραμμένα μέσα στην ιστοσελίδα μας, έτσι, στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Θα τα δείτε με πηγές. Δηλαδή θα σας λέω, ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος λέει αυτό το πράγμα στον τάδε τόμο Πατρολογίας, στην τάδε σελίδα. Μπορείτε να πείτε και σήμερα το βράδυ και αύριο που δεν θέλετε να τα δείτε γραμμένα, να τα χρησιμοποιείτε κι εσείς. Γιατί λένε οι Άγιοι μας, το έκανε αυτό ο Χριστός? Προσέξτε, εδώ είναι όλη η ουσία. Εδώ είναι όλη η ουσία. Παρακαλώ, προσέξτε με τώρα. Γιατί λέει, ναι, οι Άγιοι ήθελε να δώσει αιώνιο και διαχρονικό παράδειγμα σε όλους τους Ορθόδοξους πιστούς. Τι? Όταν βλάπτονται ήδη σαν πρόσωπα, όταν βλάπτεται ο πατήρ Μάξιμος και φύγεται ο πατήρ Μάξιμος και συγκοφαντείτε και βάλετε και βλασφημείτε, πρέπει να τα ανέχετε όλα. Και ο πατήρ Μάξιμος και ο κάθε ένας πατήρ Μάξιμος και ο κάθε ένας πιστός. Χωρίς να βγάζουμε μιλιά, εκτός εξαιρέσεων, όταν η ζημιά που προκαλείται είναι μεγαλύτερη από την προσωπική μας βλάβη. Έτσι, όταν κάποιος είναι δηλαδή πολύ ψηλά και πίσω από εκεί κρύβεται μια ολόκληρη ιδεολογία, ένας ολόκληρος πιστός λαός και η Εκκλησία, δεν μπορείς να αφήσει να συγκοφαντείτε. Όταν είσαι κατώτερος και δεν βλάπτεται το σύνολο της πίστεώς μας, εκεί πρέπει να τα ανεχόμαστε όλα.
Λένε λοιπόν, εάν θυγόμαστε εμείς, είτε είναι κλερικοί, είτε είναι μοναχοί, είτε είναι λαϊκοί, πρέπει να τα ανεχόμαστε όλα, ό,τι και να είναι. Όταν όμως θίγεται και βάλετε η πίστη μας και ο Κύριός μας και ο Θεός μας, εκεί λέει θα πρέπει να κάνετε ό,τι έκανε και ο Κύριός μας, να πάρετε το μαστίγιο στα χέρια και να εκδιώξετε όλους αυτούς τους εμπόρους, είτε των υλικών αγαθών, είτε των πνευματικών αγαθών. Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν πήραμε μαστίγια στα χέρια μας και παρόλα αυτά, έτσι, ενώ ούτε όπλα είχαμε, ούτε μαστίγια, ούτε ξύλα, ούτε δοκάρια, ούτε τίποτα άλλο, την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς, δεν θέλω να βάλω στην ίδια μοίρα όλους τους αστυνομικούς, όλες τις ειδικές δυνάμεις, έτσι άλλωστε οι περισσότεροι από τους παλαιότερους, γιατί από ό,τι βλέπω τα περισσότερα παιδιά είναι νέα και ίσως δεν με γνωρίζουν, έτσι, αλλά ας ρωτήσουν τους αστυνομικούς, τους διοικητές, διευθυντές και ό,τι και άλλους, αρχιφύλακες κλπ. Έτσι, ο πατήρ Μάξιμος ήταν από τους λίγους όλα αυτά τα χρόνια που είχε εκπομπές στην τηλεόραση από το 90 μέχρι και το 2000 δικές του και παρουσιαζόταν και σε άλλες εκπομπές, σε όλα τα κανάλια, ήταν από τους λίγους που υπερασπιζόταν τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία και όλους τους τις εξουσίες κλπ. Όταν το άξιζαν και όταν έπρεπε. Αλλά όμως δεν μπορεί έτσι, χωρίς να κάνουμε τίποτα, χωρίς να προκαλούμε, χωρίς να προφυλακίζουμε, χωρίς να έχουμε κανένα όπλο, να επιβαίνουν ειδικές δυνάμεις την προηγούμενη εβδομάδα και να μας χτυπάνε, να μας πετάνε χημικά, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, σπρέι, οτιδήποτε άλλο κλπ. Καπνογόνα για να μας διαλύσουνε. Να χτυπάνε γριούλες, γερότησες, γέροντες, μοναχούς, να κάνουν προσαγωγές, να τους πάνε στα κρατητήρια. Ποιους? Τους παράνομους, τους εγκληματίες. Ποιους? Εδώ είναι οι παράνομοι, μέσα στο κητήριο. Αν θέλουν να αποδώσουν δικαιοσύνη και να εφαρμόσουν τον νόμο, η αστυνομία και οι αρμόδιες και τα συντεταγμένα όργανα, έτσι θα σε πέφτουν να συλλάβουν αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το βρώμικο και κηδαίο όργανο θέατρο, το κητήριο. Αυτοί παρανομούν, αυτοί προσβάλλουν τα ιερά και τα όσα της πίστης πατρίδα μας. Αυτοί παραβαίνουν τους νόμους, του συντάγματός μας και τα άρθρα του ποινικού κώδικα. Εμάς χτυπάνε, εμάς προπυλακίζουνε, εμάς συλλαμβάνουνε. Και είναι αυτό δικαιοσύνη? Και είναι αυτό ελευθερία? Και είναι αυτό τήρηση των πιστών, του όρκου τους που κάνουν όλοι οι αξιωματικοί και όλοι οι αστυνομικοί? Έτσι, μιλούσα με κάποιους αξιωματικούς την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν εδώ, την πιο προηγούμενη, 11 και 12 του μηνός, και με κάποιους αστυνομικούς. Και μου λέγανε, λέει, εμείς εκτελούμε εντολές. Εμείς, λέει, πατέρ Μάξιμ, εκτελούμε εντολές, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είμαστε και εμείς, λέει, χριστιανοί ορθόδοξοι. Μάλιστα, ο ένας μου είπε, λέει, εγώ έχω και πατέρα, λέει, παπά. Και είμαι μαζί σας και πιστεύω στον Χριστό κλπ. 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 Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά γιατί εκτελώ εντολές, λέει. Και απαντώ. Κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να τηρήσουν τον όρκο τους οι αστυνομικοί και όλα τα τάγματα, τα σώματα ασφαλείας. Έδωσαν έναν όρκο. Όπως και εμείς όμως δώσαμε έναν όρκο, έτσι όταν γίναμε χριστιανοί ορθόδοξοι. Να τηρήσουμε απαρασάλευτα την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, τους νόμους μας, να μην ανεχτούμε τίποτα, έτσι, βλάσφημο, και να χύσουμε και το αίμα μας για την πίστη μας και την πατρίδα μας. Όπως μετά θα τα πούμε όλα, και πιστεύω θα πούμε και υπερμάχου θα πούμε και πολλά θα πούμε. Να ολοκληρώσω μόνο. Λοιπόν, αλλά... Λένε κάποιοι αδελφοί μας ορθοδοξία!